Γεια σας. Ονομάζομαι Παναγιωτοπούλου Σοφία και είμαι δασκάλα. Σήμερα θα δούμε τα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα. Τα ζώα που υπάρχουν στον πλανήτη μας είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο είδη ζώων. Εδώ βλέπουμε, πολύ ωραία, είναι ένα κταπόδι. Εδώ έχουμε μία μέλισσα, πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε έναν λύκο. Θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε κατηγορίες ανάλογα με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το χταπόδι ζει στο νερό, η μέλισσα στον αέρα και ο λύκος στην ξηρά. Οι επιστήμονες ταξινόμησαν τα ζώα με ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο θα δούμε σε λίγο. Θα κρατήσουμε το χταποδάκι μας και θέλω να δούμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται πολύ ωραία. Έχουν 8 πόδια και θέλω να σκεφτείτε ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν φαίνεται, αλλά μπορείτε να το σκεφτείτε, εάν έχουν σπονδυλική στήλη. Πολύ ωραία. Τα χταπόδια δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Η μέλισσα έχει σπονδυλική στήλη. Πολύ ωραία. Ούτε η μέλισσα έχει σπονδυλική στήλη. Ο λύκος όμως έχει σπονδυλική στήλη. Με βάση λοιπόν το αν έχουν σπονδυλική στήλη ή όχι, ήταν η γενική ταξινόμηση που έκαναν οι επιστήμονες για να μπορέσουν να τα μελετήσουν καλύτερα. Και χώρισαν σε 2 κατηγορίες τα ζώα, στα σπονδυλωτά, δηλαδή αυτά που έχουν σπονδυλική στήλη, και στα ασπόνδυλα, σε αυτά δηλαδή που δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Θα γράψουμε λίγο τις 2 κατηγορίες για να μπορέσουμε να βάλουμε τα ζώα μας. Είπαμε, τα σπονδυλωτά ποια είναι? Πολύ ωραία, τα σπονδυλωτά είναι αυτά που έχουν σπονδυλική στήλη. Ενώ τα ασπόνδυλα είναι αυτά που δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Εδώ, όπως σας είπα, έχω φέρει μερικά ζώα που τα έχει και το βιβλίο μας της μελέτης. Και το πρώτο μας ζώο που βλέπουμε εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο το ψάρι. Θέλω να παρατηρήσετε ότι το ψάρι έχει κόκαλα, έχει σπονδυλική στήλη και ανήκει στα σπονδυλωτά. Ο σκελετός του ψαριού αποτελείται κυρίως από τη σπονδυλική του στήλη, η οποία ξεκινάει από τη βάση του κεφαλιού και καταλήγει στην ουρά. Κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης απλώνονται ακτινωτά και τα υπόλοιπα κόκαλα. Όταν τρώμε και ψάρι το ανοίγουμε και τα βγάζουμε και θα τα έχετε δει, ελπίζω. Και το βάζουμε, όπως είπαμε, στα σπονδυλωτά μας. Το δείχνει και η εικόνα μας. Επόμενό μας ζώο είναι το χταπόδι που το είδαμε πριν και όπως είπαμε δεν έχει σπονδυλική στήλη, άρα θα το βάλουμε στην κατηγορία ασπόνδυλα. Επόμενό μας ζώο είναι το σαλιγκάρι. Έχει σκελετό ή όχι? Όχι. Άρα ανήκει στα ασπόνδυλα. Επόμενό μας ζώο. Ναι, ξέρω, δεν θυμίζει ζώο, παρόλα αυτά είναι ζώο. Αυτό είναι ένα σφουγγάρι και δεν έχει σπονδυλική στήλη και ανήκει στα ασπόνδυλα. Επόμενο ζώο είναι η κότα. Όπως βλέπετε έχει σπονδυλική στήλη, άρα ανήκει στα σπονδυλωτά. Επόμενο ζώο είναι μία πασχαλίτσα πολύ ωραία, η οποία δεν έχει σπονδυλική στήλη, άρα ανήκει στα ασπόνδυλα. Επόμενο ζώο και πολύ οικείο είναι ο σκύλος. Βλέπουμε ήδη μας έχουν βάλει τη σπονδυλική στήλη, άρα ανήκει
στα σπονδυλωτά. Επόμενο ζώο είναι ένα φίδι, πολύ ωραία. Το φίδι έχει σπονδυλική στήλη. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα, μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλά, έχει σπονδυλική στήλη και ανήκει στα σπονδυλωτά. Και τελευταίο μας ζωάκι είναι η μέλισσα, η οποία δεν έχει σπονδυλική στήλη, το είπαμε και πριν, και ανήκει στα σπόνδυλα. Όπως είπαμε και πριν, τα ζώα είναι αναρρύθμιτα. Να σας πω ότι αν κάποιος σας ζητήσει να πείτε ένα ζώο, το πιο πιθανό είναι ότι θα σκεφτείτε σκύλο, γάτα. Δύσκολα λέμε κάποιο από τα ασπόνδυλα ζώα θα σκεφτεί κάποιος να πει. Ωστόσο, τα ασπόνδυλα ζώα είναι και περισσότερα. Επίσης, τα ασπόνδυλα ζώα εμφανίστηκαν πρώτα στη γη και εκ των υστέρων εμφανίστηκαν τα σπονδυλωτά. Τώρα, να σας πω ότι ακριβώς επειδή είπα και πριν ότι τα ζώα είναι πάρα πολλά, τα σπονδυλωτά χωρίζονται σε υποκατηγορίες και τα ασπόνδυλα χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Έχω φέρει μερικά ζώα ακόμα, τα οποία είναι ενδεικτικά από κάθε υποκατηγορία. Εδώ έχουμε έναν βάτραχο, πολύ ωραία. Θέλω να σκεφτούμε αν είναι σπονδυλωτό ή ασπόνδυλο. Είναι σπονδυλωτό. Μία κατηγορία λοιπόν είναι αυτή. Εδώ βλέπουμε έναν ξυφία και ο ξυφίας ανήκει στα σπονδυλωτά, έχει σπονδυλική στήλη. Επόμενο ζώο που είδαμε και πριν είναι το φίδι. Όπως είπαμε, ανήκει και αυτό στα σπονδυλωτά. Επόμενο ζώο που είπαμε δεν θα το σκεφτούμε πολύ εύκολα είναι το σκουλίκι που βλέπουμε εδώ πέρα και ανήκει στα σπόνδυλα. Εδώ βλέπουμε έναν αστερία που ανήκει στα σπόνδυλα. Εδώ έχουμε ένα ζώο που συναντάμε συνήθως το καλοκαίρι στη θάλασσα, είναι η τσούχτρα και ανήκει στην κατηγορία και αυτή των ασπόνδυλων. Εδώ βλέπουμε μία πάπια, πολύ ωραία, ανήκει στα σπονδυλωτά. Έχουμε το χταπόδι μας που είδαμε και πριν και ανήκει στα σπόνδυλα. Την μέλισσα η οποία και αυτή όπως είδαμε πριν δεν έχει σπονδυλική στήλη, άρα ανήκει στα σπόνδυλα. Και τέλος τον λύκο που ανήκει στα σπονδυλωτά. Έτσι έχουμε τις δύο μας κατηγορίες, τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα, τα οποία όπως είπα και πριν, επειδή είναι πάρα πολλά τα ζώα μας, χωρίζονται και σε υποκατηγορίες. Εμείς τώρα δεν θα δούμε τις υποκατηγορίες, διότι τις υποκατηγορίες θα τις δείτε στην έκτη. Εμείς θα πάρουμε ένα ζώο από τα σπονδυλωτά και ένα από τα ασπόνδυλα για να μελετήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα σπονδυλωτά. Θα δούμε λίγο μερικά πράγματα για τον λύκο. Εδώ έχουμε και έναν λύκο. Ο λύκος μας ανήκει στην κατηγορία θηλαστικά. Είναι ένα θηλαστικό λοιπόν ζώο. Και τα θηλαστικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την τροφή τους. Εάν τρώνε άλλα ζώα είναι σαρκοφάγα. Εάν τρώνε φυτά είναι φυτοφάγα. Και αν τρώνε και άλλα ζώα και φυτά είναι πανφάγα. Ο λύκος μας, ξέρετε σε ποια κατηγορία ανήκει?
Πολύ ωραία. Ο λύκος λοιπόν είναι ένα σαρκοφάγο θηλαστικό ζώο. Πάμε να δούμε λίγο πού ζει. Εδώ βλέπουμε με πράσινο χρώμα πού ζει σήμερα και με κόκκινο πού ζούσε παλιά και τώρα πια δεν ζει εκεί γιατί έχει εξαφανιστεί. Οι λύκοι κάποτε ήταν άφθονοι. Δυστυχώς όμως με τις δραστηριότητες του ανθρώπου έχει οδηγήσει και συνεχίζει να οδηγεί κάποια ζώα σε εξαφάνιση όπως ο λύκος που βλέπουμε εμείς τώρα. Να σας πω ότι το 1993 ψηφίστηκαν νόμοι που αναγνωρίζουν τη σημασία του λύκου στην ισορροπία του οικοσυστήματος και τον προστατεύουν. Θα βάλουμε τον χάρτη μας και θα δούμε και μερικά παραπάνω πράγματα για τον λύκο. Ξεκινάμε με πληροφορίες που έχει και στο βιβλίο μας, μπορείτε να τις βρείτε. Ο λύκος ζει σε ορεινές περιοχές και το τρίχωμά του είναι αυτό που τον βοηθάει το χειμώνα και τον προστατεύει από το κρύο. Επόμενη πληροφορία μας είναι ότι ο λύκος ζει σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, οι οποίες ονομάζονται αγέλες, και τρέφεται με μικρά ή μεγάλα ζώα, τα οποία συνήθως όμως είναι γέρικα ή άρρωστα. Όταν δεν βρίσκει τροφή, πλησιάζει και επιτίθεται στα ζώα των κτηνοτρόφων και έτσι τον λύκο τον θεωρούσαν επικίνδυνο ζώο και τον σκότωναν, γι' αυτό και είπαμε ότι ο λύκος πλέον προστατεύεται. Επόμενη πληροφορία μας είναι ότι ο θηλυκός λύκος γεννάει 4 έως 6 μικρά, τα οποία μένουν με τους γονείς τους μέχρι να γίνουν τουλάχιστον ένα έτος. Όταν γίνουν 2 χρονών, τότε δημιουργούν τη δική τους οικογένεια. Αυτές οι τρεις πληροφορίες είναι και οι πληροφορίες που έχει το βιβλίο μας και θα πάμε να δούμε και μερικές άλλες πληροφορίες. Τα δόντια του λύκου είναι μεγάλα και μυτερά για να μπορεί να σκοτώνει τα ζώα που τρώει. Ενώ τα πόδια του είναι ψηλά και γερά και τα πέλματά του διευκολύνουν το βάδισμα γιατί περπατάει πάνω στο χιόνι. Και όπως είπαμε πριν, ο λύκος ζει σε αγέλες. Σχηματίζοντας λοιπόν αγέλες, το κυνήγι γίνεται πιο εύκολο, γιατί οι λύκοι συνεργάζονται. Επιπλέον, συνεργάζονται και για την ανατροφή των μικρών τους. Και τέλος, ο λύκος μοιάζει με το σκύλο και το τσακάλι, όμως δεν είναι φιλικός προς τον άνθρωπο. Και έτσι ολοκληρώσαμε τις πληροφορίες μας για το λύκο και θα προχωρήσουμε σε ένα σπόνδυλο ζώο που είναι η μέλισσα. Η μέλισσα είναι ένα σπόνδυλο ζώο και ανήκει στην υποκατηγορία στα έντομα. Όπως όλα τα έντομα, έτσι και το σώμα της μέλισσας χωρίζεται σε 3 μέρη, τα οποία θα δούμε και θα συζητήσουμε λίγο. Και τώρα πάμε να δούμε τα 3 μέρη στα οποία χωρίζεται το σώμα της μέλισσας. Το πρώτο μέρος είναι το κεφάλι, πολύ ωραία. Στη συνέχεια έχουμε τον θώρακα και στο τέλος έχουμε την κοιλιά. Πάμε στο κεφάλι. Στο κεφάλι όπως βλέπουμε εδώ είναι τα μάτια, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τις κεραίες, οι κεραίες της είναι 2. Οι κεραίες είναι τα όργανα της ακοής και της όσφρησης και τη βοηθάνε να προσανατολίζεται. Και εδώ έχουμε την προβοσκίδα. Από την προβοσκίδα παίρνει την τροφή της. Προχωράμε στον θώρακα. Στον θώρακα έχουμε τα πόδια της, πολύ ωραία. Στα πόδια της, τα πόδια της γαντζώνονται στο λουλούδι και κολλάει η γύρ, την οποία μεταφέρει στο επόμενο λουλούδι. Επίσης, στο θώρακα έχουμε και τα φτερά της. Πολύ ωραία.
η κοιλιά της, όπως βλέπετε εδώ πέρα, χωρίζεται σε 6 ζώνες. Στο πίσω μέρος της κοιλιάς της βρίσκεται το κεντρί, το οποίο το χρησιμοποιεί σαν όπλο όταν κινδυνεύει. Όταν κεντρήσει κάποιον, μαζί με το κεντρί αφαιρείται και μέρος της κοιλιάς της και έτσι πεθαίνει. Εδώ θα κολλήσουμε και την μέλισσα με τα μέρη του σώματός της που είδαμε και πάμε να προχωρήσουμε. Οι μέλισσες ζουν σε κυψέλες. Μέσα σε μία κυψέλη έχουμε 3 είδη. Την βασίλισσα, την εργάτρια και τον κυφίνα. Οι μέλισσες ζουν σε σμήνη, πολλές μαζί δηλαδή, και σε πολύ καλά οργανωμένες κοινωνίες. Η βασίλισσα που βλέπετε εδώ πέρα είναι θηλυκιά, είναι ο αρχηγός της κυψέλης, είναι η μεγαλύτερη, έχει δηλαδή μεγαλύτερο σώμα και είναι και λεπτή. Όταν κλείσουν τα φτερά της, φτάνουν μέχρι τις πρώτες ζώνες της κοιλιάς της. Μόνο η βασίλισσα είναι αυτή που γεννά αυγά. Υπάρχουν και οι εργάτριες. Οι εργάτριες είναι μικρότερες και περισσότερες. Είναι και αυτές θηλυκές, δεν γεννούν όμως αυγά. Αυτές είναι που κατασκευάζουν την κυψέλη, την φροντίζουν, παράγουν το μέλι και ταΐζουν τη βασίλισσα με βασιλικό πολτό. Μόνο η βασίλισσα τρέφεται με βασιλικό πολτό και οι υπόλοιπες μέλισσες τρέφονται με τη γύρη των λουλουδιών. Τέλος, έχουμε τους κυφίνες. Οι κυφίνες είναι οι αρσενικοί. Είναι λίγο μικρότεροι από τη βασίλισσα. Είναι πιο χονδροί και αν κλείσουν τα φτερά τους, είναι μακρύτερα από το σώμα τους. Έτσι ξεχωρίζουμε και το κάθε είδος της μέλισσας. Οι κυφίνες είναι αυτοί που ζευγαρώνουν με τη βασίλισσα, ζεσταίνουν και αερίζουν την κυψέλη και μοιράζουν τον νέκταρ στα κελιά της κυψέλης. Να πούμε λίγο ότι εδώ βλέπουμε και έναν μελισσοκόμος. Ο μελισσοκόμος φροντίζει τις κυψέλες και τις μέλισσες που είναι μέσα στην κυψέλη και μεταφέρει πολλές φορές τις κυψέλες σε διάφορα μέρη ανάλογα με τα φυτά που ανθίζουν εκεί. Έτσι, το μέλι που παράγουν οι μέλισσες έχει το ιδιαίτερο άρωμα των λουλουδιών από τα οποία κυρίως προέρχεται και έτσι έχουμε διάφορες κατηγορίες όπως είναι το ανθόμελο, το πευκόμελο, το θυμαρίσιο. Από τις μέλισσες, όπως ήδη είπα, παίρνουμε το μέλι, έχουμε την κερίθρα και τον βασιλικό πολτό. Άρα, θέλω να θυμόμαστε τι είναι τα σπονδυλωτά, τι είναι τα ασπόνδυλα, να θυμόμαστε μερικά πράγματα για το λύκο και τη μέλισσα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.